περίμεναν με ανυπομονησία μετά τα αλλεπάλληλα lockdown να διασκεδάσουν με φίλους και να απολαύσουν χαρές μιας καθημερινότητας που μοιάζει να έχει χαθεί στην προ-κορονοϊού εποχή. Όμως οι χωροεσπερίδες που οργάνωσαν οι μαθητές στο Ηράκλειο αποδεικνύονται τελικά πολύπλοκη υπόθεση. Είχαμε κάνει rapid test τα παιδιά που δεν είναι εμβολιασμένα ή νοσήσαντες, αλλιώς με πιστοποιητικό εμβολιασμού νόσης. Και υπήρξαν κρούσματα μετά τη χωροσπερίδα? Υπήρξαν γενικά αρκετά κρούσματα, απλώς δεν φάνηκαν όλα. Νομίζω δεν τα έχουν ανακοινώσει όλα, αλλά κάποια κρούσματα ναι, τα έχουν. Ναι. Self-test και rapid test. Και μετά τη χωροσπερίδα κάποιοι κάνουν, επειδή φοβόντουσαν, κάναν self-test για να δουν αν έχουν κάτι. Είναι όμως και ανάγκη να βγείτε, το είχατε ανάγκη τη χωροσπερίδα? Ναι, εννοείται. Όλοι το χρειαζόμαστε. Χρειαζόταν πάρα πολύ να γίνει η χωροσπερίδα. Περάσαμε φανταστικά. Εντάξει, και έπρεπε να γίνει 2 χρονιές, δεν έχουμε κάνει τίποτα. Ούτε εκδρομές, τριήμερη, τετραήμερες, τίποτα. Για πόσα κρούσματα άκουσες? 5-6 κι εγώ. Βλέποντας να σφίγγει ο κλοιός των μέτρων και οι κίνδυνοι της πανδημίας να παραμένουν ορατοί, η Ένωση Συλλόγου Γονέων Μαθητών του Δήμου Ηρακλείου δηλώνει κατηγορηματικά αντίθετη στη διοργάνωση χωροεσπερίδων, λέγοντας ότι δεν τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Μιλάμε για περίπου 70 τετραγωνικά, άρα θα έπρεπε να είχαμε 20 με 30 μαθητές μέσα και όχι 170 που διαπίστωσα εγώ, που παρότι δεν σερβίρουν αλκοόλ από το μαγαζί, δεν μπορούμε να ξέρουμε τόσα παιδιά μέσα, ούτε τι γινότανε, ούτε τι συνθήκες επικρατούσανε, γιατί ο έλεγχος ήταν αδύνατος όταν τα παιδιά βρίσκονται τόσο κοντά το ένα στο άλλο. Αυτό είναι ενάντια στα πρωτόκολλα. Δηλαδή, φανταστείτε ότι στα διαλύματα τα παιδιά βγαίνουν σε ξεχωριστό διάλειμμα για να μην ενώνονται τα τμήματα. Και εδώ μιλάμε για μια κοινή εκδήλωση 2 διαφορετικών σχολείων. Πάντως, το θέμα αποδεικνύεται σύνθετο, αφού στη μέση, ανάμεσα σε διαφωνούντες και μαθητές, βρίσκονται οι γονείς που δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, αφού βλέπουν από τη μία την ανάγκη των νέων για εκτόνωση και από την άλλη τον κίνδυνο. Η λέξη κλειδί για τους ψυχολόγους είναι η προσαρμοστικότητα. Ένα παιδί που τουλάχιστον για μια χρονιά ολόκληρη έχασε το σχολείο του, τη συνύπαρξη με τους συμμαθητές του, την ελεύθερη συνύπαρξη με τους συμμαθητές του, νομίζω ότι το να κάνει 3, 4, 5 χωροεσπερίδες ή το να χάσει αυτές τις χωροεσπερίδες δεν είναι και τόσο μεγάλη απώλεια, δεδομένο του ότι έχουμε και τη δυνατότητα να αυτοοργανωθούμε, να προσαρμοστούμε και από εκεί και πέρα να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες σε μικρότερες, αν θέλετε, ομάδες, σε ανοιχτούς χώρους. Η Ένωση Συλλόγου Γονέων θέτει και ερωτηματικά για τη διαδικασία που ακολουθείται, καθώς τα νυχτερινά μαγαζιά κλείνονται από τους ίδιους τους μαθητές και όχι μέσω των γονέων ή άλλων φορέων.